την απομάκρυση του Τζούρεφ και πώς βλέπουν τα πράγματα καθώς μετρούν πολλές μαζεμένες αποτυχίες. Τόμις Κουί στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουί. Καλό μεσημέρι, κύριε Στέλιο. Καλό μεσημέρι στο πρώτο της εκπομπής. Τι έγινε με τον νέο αφεντικό? Μόλις τον παρουσίασα την ομάδα. Η δεδομένη στιγμή μιλάω ο ίδιος στους φεριστές. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Είναι τα συνηθισμένα που λέγονται στις αλλαγές του προπονητή. Θα ξεκινήσουμε προπόνηση σε λίγο. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, τόσο για το σωματείο Στέλιο, όσο και για μένα σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που λέμε στα κυπριακά, χαίρωσε την νύφη, πάλι ο προπονητής. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι ή ευτυχώς, πάνω στο οποίο μπορούσαμε να βασίσουμε την ανάγκη για αλλαγή του προπονητή, πέραν από την κακή αλλαγή ψυχολογία, να πούμε, που θέλετε σε τέτοιο. Τίποτε παραπάνω, λίγο η ατυχία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είχαμε έξω από τους στόχους μας, ο Μπόρτσες Γιούρεφ κύριος, όπως πάντα, μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση και μας είπε ότι εάν πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί η ομάδα με την αλλαγή του προπονητή, να αλλάξουμε την ψυχολογία, είναι στην διάθεση σας. Και έτσι πήραμε την πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να προχωρήσουμε στην αλλαγή του προπονητή. Ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Εθνικού, ο Τζούρεφ εννοείται. Ναι, να πω όμως, θέλω να μου επιτρέψεις, ότι ο Τζούρεφ δεν θα φύγει, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μείνει κοντά στο σωματείο. Υπάρχουν τρόποι να βοηθήσει και πάρα πολλά να προσφέρει κοντά μας. Μας το έδειξε ο άνθρωπος πόσο αγαπά το σωματείο, πόσο δουλευτής είναι και το χρειαζόμαστε κοντά μας. Θα βρούμε τον τρόπο να τον κρατήσουμε, να τον πείσουμε εάν ο ίδιος δεν επιθυμεί τουλάχιστον στο παροστάδιο, για να τον έχουμε μαζί μας. Μάλιστα, έχει σημασία αυτό. Το άμεσο μέλλον, αυτό που είναι το κύριο ερώτημα για εσάς, πώς το βλέπετε? Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση σίγουρα. Όμως δεν υπάρχει πανικός, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Ελπίζω η αλλαγή να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί αυτό που περιμένουμε από τον νέο προπονητή δεν είναι τίποτα άλλο από το να αλλάξει ψυχολογία. Ο Εθνικός έπαιξε καλό ποδοσφαίρο, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλάξουμε την ψυχολογία, να μας βγει λίγο η τύχη, να πάρουμε κάποιους βαθμούς, να μπορέσουμε έτσι να αναπνεύσουμε λίγο καλύτερα. Δεν υπάρχει πανικός στην ομάδα. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις τέλειο, θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις τον Ιανουάριο. Για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό φυσικά θα το αποφασίσει ο προπονητής με τις δικές μας εισηγήσεις φυσικά και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Έχουμε τα φόντα να πάμε καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό πολύ από τη σημερινή. Ευχαριστώ.